Μάρκος Ασονίδης, προπονητής της ΑΕΛ, μεγάλη νίκη σήμερα σε ένα παιχνίδι όπου λίγο έλειψε να πάθετε πατατράξ στο τέλος. Χάσατε εκείνη το προβάδισμα του 7 πόντων στα 40 λεπτά. Αλλά και στην παράταση όπου η ανόρθωση έδειξε να πάει να κάνει το ίδιο πράγμα. Όμως γενικά σήμερα η ΑΕΛ έβγαλε ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Ποιο ήταν το κλειδί σήμερα για εσάς που πήρατε αυτή τη μεγάλη νίκη? Λοιπόν, καταρχήν περάσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο μήνα. Με το τι είχε γίνει με το Corey Moneygold και με τον Brandon με τη φυγή τους. Είχαμε πραγματικά πολύ δύσκολες εβδομάδες, δύσκολες προπονήσεις. Η καθημερινότητά μας ήταν εντελώς διαφορετική. Πιστεύω ότι αν ήταν οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός στην ΑΕΛ από τη βαθμολογική θέση 8η και κάτω, μπορούσε να μην επανερθεί γενικά στο πρωτάθλημα. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκησή μας που πραγματικά φάνηκε ότι είναι εδώ. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, κακές αποφάσεις στο τέλος. Ένα παιχνίδι που το θέλαμε, δείξαμε χαρακτήρα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που χάθηκε πάλι στις λεπτομέρειες. Σήμερα το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Σημαντική για μας η νίκη. Πήγαμε στις 5 νίκες για να μπούμε στην οκτάδα. Εντάξει, τα παιδιά που ήρθαν είναι με πολύ πιο λίγες προπονήσεις από όσο θα θέλαμε, ώσπου να μπουν στην οτροπία και να προσαρμοστούν. Σίγουρα δεν θα κρατήσουμε την άμυνα μας, 95 πόντους εντάξει, στα 45 λεπτά, αλλά σίγουρα κρατάμε το χαρακτήρα που δείξαμε και τη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί πραγματικά σήμερα ήταν ο εκτός παίχτης και όσο είμαι δίπλα μας, μας βοηθάει πάρα πολύ. Η ΑΕΛ είναι η βασίλισσα του Κυπριακού μπάσκετ. Πολλούς τίτλους, μεγάλες πορείες. Τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεται. Φέτος όμως βγάζει μια διαφορετική εικόνα. Το ταβάνι αυτής της ομάδας και με τις αλλαγές των δύο ξένων, ποιο είναι? Όταν δουλεύεις στην ΑΕΛ, σίγουρα έχεις στο μυαλό σου το μεγαλύτερο σωματείο στην καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να δείξουμε χαρακτήρα. Ήδη βγάζουμε ένα πρόσωπο φέτος με υγεία. Είναι πολύ σημαντικό η εικόνα που βγάζει η ομάδα φέτος. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε τα δύο που πήγαμε χωρίς ξένους με την ΑΕΚ και τον Κεραυνό. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι για μας είναι υπέρβαση. Κάθε δεκάλεπτο, ημίχρονο παιχνίδι, πάμε για νίκη. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και να μας βοηθήσει και με το Kearney Pilgrim, τον οποίο σου έχουμε ενημερώσει. Καλή συνέχεια, να σου ευχηθούμε. Ευχαριστώ.